Λοιπόν, για να βάλουμε στην κουβέντα τους καλεσμένους, πρέπει να τους γνωρίσουμε πρώτα. Και επειδή εγώ δεν τους ξέρω ποτέ, θα δώσω το λόγο στον πλέον αρμόδιο, που είναι ένας από τους γνωστούς καλεσμένους εδώ της εκπομπής. Έχει καταντήσει λίγο, άντε δεν λέω πώς, αλλά πήρε από μόνο στο μικρόφωνο, έτοιμος, τα φόρεσε όλα. Πάντως δεν είναι ο Σπύρος ο Μάκαρης, γιατί το υποθέτω. Ονομάζεται Κυριάκος Κουκάς. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Κοντίνα, τι μου φαίνεται? Η καρέκλα φταίει. Α, εντάξει. Πώς είστε? Καλά, το μαλλί παραμένει πάντως πλούσιο, έτσι. Το μαλλί μια χαρά είναι, να είστε καλά. Α, εντάξει, οκ, okay, χαίρομαι. Λοιπόν, θα μου συστήσεις το ζευγάρι που βρίσκεται εδώ? Γιατί ζευγάρι είναι, ξέρετε αν είναι στη ζωή ή όχι, δεν μας πειράζει. Αλλά είναι μια κυρία και ένας κύριος. Α, υπάρχει και άλλος κύριος, δύο είναι λοιπόν. Οπότε πάμε σε τρίο. Έχουμε μαζί μας το Βαγγέλη το Σπανό. Ναι. Ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης μας. Καταρχάς μιλάμε για τη Λεμόν. Λεμόν, έτσι, ναι, 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 σωστά, έτσι και τέτοια πράγματα, ναι. Έχουμε... Εσπανός δεν είναι πάντως. Όχι. Όχι, εντάξει, ναι. Έχει περισσότερο μαλλί από σαν. Έχουμε τον υπεύθυνο των εκδρομών μας, τον νομικό τον Νίκο. Υπεύθυνος εκδρομών, ωραίο. Ναι, 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 είναι υπεύθυνος των εκδρομών μας. Είναι και σε έχουμε... τα φοιτητικά χρόνια. Ναι, και έχουμε και ένα μέλος μας, ένα όμορφο μέλος μας σήμερα εδώ. Γοητευτικό τότε. Γοητευτικό. Η Βασιλάκη την Εμμανουέλα. Μάλιστα. Οδηγεί και αυτή δηλαδή? Όχι, είναι συνοδηγός. Α, εντάξει. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Με φόβησες λίγο έτσι, ναι, πως το είπες και δύο πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Με αθλητικά ασχολείστε καθόλου, εκτός από αυτό το πράγμα που λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός? Ενεργά ο Βαγγέλης μόνο. Ενεργά ο Βαγγέλης. Mm. Τι κάνει ο Βαγγέλης δηλαδή? Δεν ξέρεις τι κάνει ο Βαγγέλης? Όχι. Πού να ξέρω, εγώ από χωριό. Θα μας πει ο ίδιος ο Βαγγέλης. Α, ασχολείται με τον αθλητισμό. Ασχολείσαι, Βαγγέλη, με τον αθλητισμό? Αεραστεχνικά παίζω ποδόσφαιρο. Αεραστεχνικά παίζω ποδόσφαιρο. Από φωνή όμως πρέπει να δυναμώσουμε λίγο, γιατί προφανώς δεν τρως καλά. Ναι, ναι, εντάξει. Κάποιος δεν σε ταΐζει. Δεν είμαι πολύ συνηθισμένος ίσως. Α, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μην αγχώνεις. Ναι, αεραστεχνικά, στον Αστέρα Τραγίας. Αστέρας Τραγίας. Πώς προέκυψε τον Αστέρα Τραγίας? Προέκυψε πριν 5 χρόνια. Εγώ δεν είμαι και πάρα πολλά χρόνια εδώ στο νησί. Ναι. Οπότε ήταν η πρώτη μου επαφή με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου. Έφερα εδώ το δελτίο μου και εντάχθηκε. Α, έπαιζε παλιότερα δηλαδή? Έπαιζα παλαιότερα σε εραστεχνική ομάδα της Εύβοιας. Μάλιστα, Εύβοια. Ωραίο νησί αυτό. Νησί είναι, έτσι. Πράσινο, πράσινο πολύ. Το καίμε όμως, προσπαθούμε. Ναι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Και έχετε και μια καλή σχέση με την τρομοκρατία. Εντάξει, φταίω εγώ, αφού ένας από εκεί πήγαινε και έκανε διακοπές. Ένας από τους γνωστούς. Ναι, 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 σωστά. Έτσι δεν είναι? Είδες που τα ξέρω όλα, το μαθαίνω. Σου έχω πει ότι η γιάφκα της 17 Νοέμβρη ήταν δίπλα από το σπίτι μου και δεν το ήξερα, έτσι. Αθηνά. Ναι. Πού? Στο 11, στην πλατεία Θημαράκια, υπήρχε ένα στέκι αγκτζίδων. Σουβλατζίδικο ήταν, ρε παιδί μου, αλλά γενικότερα αυτά. Και κάθε φορά που έπαιζε η ΑΕΚ, εμφανίζονταν κάποιοι τύποι παράξενοι, οι οποίοι πανηγυρίζανε αυτό από εδώ και τέτοια πράγματα. Φανατήλα όμως, έτσι, άσχημα ΑΕΚ. Άρα είσαι βαθιά εμπλεκόμενος κι εσύ. Μπράβο, ναι. Και κάποια στιγμή γίνεται το σκηνικό τους, μαζεύουν αυτούς τους, βλέπουμε και στην τηλεόραση το βράδυ. Και λέμε, αυτούς κάπου τους ξέρουμε, κάπου τους ξέρουμε. Οπότε μου λέει ο ιδιοκτήτης εκεί του κάθε. Μου λέει, ρε, δεν τους έβλεπες κάθε δεύτερη Κυριακή που ερχόντουσαν αυτοί και βλέπαν ποδόσφαιρο? Ναι, μου λέει, είσαι και δημοσιογράφος. Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Άμα ξέραμε ποιοι είναι αυτοί οι δίπλα μας, πέρα, τελειώνει η ιστορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και με το ποδόσφαιρο, εντάξει, καλή σχέση. Ναι, ναι, μια χαρά. Α, βοηθάει ότι έχει σχέση με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Εντάξει, είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα. Ναι. Απλά είναι δύο σοβαρές ενασχολήσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, θα έλεγα. Οτιδήποτε κάνεις καλό είναι, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ποιος αρέσει περισσότερο, προφανώς η μηχανή? Εντάξει, με τη μηχανή υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Α. Ο μοτοσυκλετιστής με τη μηχανή του, όσο περνάνε και τα χρόνια, όσο την έχει μαζί του, αποκτά μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, θα έλεγα. Την παίρνει και στο κρεβάτι του? Κάποιοι τη βάζουν και στο υπνοδωμάτιο. Και στο υπνοδωμάτιο, έτσι. Εσύ πότε απέκτησες αυτή τη σχέση? Από πολύ μικρός. Δώρο του μπαμπά ή μόνος? 16 ετών, τα πρώτα χρήματα από τις πρώτες δουλειές, ας πούμε, τις καλοκαιρινές τότε που πηγαίναμε και σχολείο. Ήρθε το πρώτο μηχανάκι, το δεύτερο, έγινε μηχανή μικρή, έγινε μηχανή μεγαλύτερη, πιο μεγάλη. Και τι ήταν το πρώτο μηχανάκι? Κλασικά, σε αυτή την ηλικία αγοράζεις ένα παπί. Α, υπήρχαν τότε παπιά, έτσι. Άρα είναι μικρός αυτός. Εντάξει, οκ. Με τις μηχανές μαθαίνεις και τις ηλικίες, έτσι. Ο κύριος νομικός, πότε ξεκίνησε να ασχολείται με το άθλημα της μηχανής? Το 1981. Αμέσως, αν πεις και την ηλικία, καθίστε, και 81. Πες, παιδί μου, και εσύ 12 χρόνια. Το 1981. Παπάκι είχες πάρει και εσύ?
Όχι, είχα πάρει δανεικό το μηχανάκι ενός φίλου μου, ένα ταξάκι Honda. Και μετά πήρα κι εγώ ένα. Δούλευα κι εγώ σκληρά, πιτσιρίκος, για να μπορέσω να πάρω ένα μηχανάκι εκείνη την εποχή. Που έκανα και πολλά ταξίδια, βέβαια, με εκείνο το μηχανάκι. Μάλιστα, πολλά ταξίδια. Ναι. Επειδή με σχέση με τις μηχανές είναι πάρα πολύ όμορφο, ξέρει και ο φίλος μου εδώ, Κυριάκος. Χαίρομαι. Ναι. Τι μετάφραση αυτού της μηχανής που πήρε το παλικάρι. Honda Dax, ναι, 50 κυβικά. Honda Dax τι είναι, εγώ το μόνο Dax που ξέρουν είναι κάτι με Mickey Mouse. Το ξέρουν αυτοί που ακούνε οι περισσότεροι παλαιοί, το ξέρουν το Honda το Dax. Ναι. Είναι μπόμπος βασικά. Είναι ένα μηχανάκι μικρό, με μικρές ροδίτσες. Λείπει και ο Βελέτσας, να μου κάνει μια άλλη μετάφραση. Ο πατέρας από εκεί είναι λίγο πιο. Τετράχρονο με μηχανάκι σε. Τώρα άρχισαν τα δύσκολα. Σαν τα παπάκια. Πολύ καλό μηχανάκι όμως για ταξίδια εκείνη την εποχή, γιατί εγώ έκανα και 200 χιλιόμετρα. Με το μπόμπο. Ταξίδι, βεβαίως, με το μπόμπο. Τρεις ώρες ταξίδι. Ωραία. Δεσποινήσεις, ξέρετε τι είναι ο μπόμπος. Ναι. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Ναι. Ούτε πρόκειται, αλλά ξέρω τι είναι. Α. Και μας αντέχει δηλαδή εμάς τα μεγάλα παιδάκια ο μπόμπος. Όχι εσένα, πώς το. Μπορεί, ναι. Α, μπορεί, ναι. Ναι. Α, εντάξει, okay. Εσύ είχες μηχάνη. Εγώ επιχείρησα στα 15. Ναι. Ταυτόχρονα με αυτοκίνητο, αλλά δεν μου βγήκε. Δεν σου βγήκε. Σου βγήκε το αυτοκίνητο. Βγήκε το αυτοκίνητο. Α, και γιατί δεν σου βγήκε το μηχανάκι. Γιατί προσπάθησα με παπί κι εγώ. Α, παπί. Άρα λοιπόν είσαι μία... του 2000 νομίζω. Εσύ, εντάξει, μια χαρά είσαι. Εντάξει, ναι. Ναι. Πιο μικρή, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Ναι. Πιο μικρή από το 2000. Σούπερ. Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεν μου βγήκε, όχι. Προσπάθησα, αλλά δεν έχω ένα θέμα με το αριστερά. Α, είσαι και εσύ, είσαι και εμένα, ναι. Σκόρδο, πώς το λέγαμε εκεί, πιπέρι σκόρδο, τι λέγαμε στο στρατό. Δεν δουλεύει αριστερή κίνηση. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Και έπεσα και το παράτησα. Είναι μια πολύ έπεσα. Καλή συνεπιβάτης όμως, Κάτσε, ο συνεπιβάτης το μόνο που κάνει να ξύνει την πλάτη του τέτοιου, κάνει και τίποτα άλλο. Όχι μόνο. Μεγάλο πράγμα το συνεπιβάτης. Γιατί το... Του γκρινιάζει, αν δεν σταματήσουμε τώρα, πάμε να πιούμε κανένα καφέ. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό επειδή δεν γκρινιάζει είναι καλή. Δεν γκρινιάζει. Α, μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Αφού δεν γκρινιάζει, μια χαρά. Λοιπόν, το λόγο στο οποίο ήρθατε τώρα εδώ πέρα δεν είναι να μας πείτε για τον Μπόμπο και τα παπάκια και όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι. Εσύ μας έβαλες αυτό το τρυπάκι τώρα. Του Μπομπού. Γενικώς. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ήρθατε εδώ για να μας πείτε για μια εκδρομή που κάνατε, η οποία ξεκίνησε ο Κουκάς που την έκανε και βόλτα όλη, θα μας την πει καλύτερα, Εγώ δεν ακολούθησα. Εγώ ήμουν πάνω στον υπολογιστή και το ζούσα μέσα από το φωτογραφικό υλικό μου, δίναν τα παιδιά. Εγώ πήρα μια ερώτηση εδώ πέρα από τη φίλη μου την Ευαγγελία, η οποία μου λέει να ρωτήσει τον Κουκά πώς έζησε την εκδρομή της Λεμόν ως μεγάλος πρωταγωνιστής που ήταν και ο πρώτος που οδηγούσε και τέτοια πράγματα. Η Ευαγγελία έχει ένα φοβερό χιούμορ. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι αυτό πονάει, γι' αυτό σου έκανε την ανάλογη ερώτηση. Α, μάλιστα, εντάξει. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά τον κύριο Σπανό θα ρωτήσω να μου πει πώς έγινε. Λοιπόν, κύριε Σπανό, πώς αποφάσισε να κάνετε την εκδρομή, ή θα ρωτήσω τον πρόεδρο εδώ για το πώς πήγαμε στην εκδρομή. Η εκδρομή γίνεται σε τήσια βάση. Ούτως ή άλλως δηλαδή. Ναι. Από τότε που έχει ξεκινήσει η λέσχη, στην αρχή γινόταν και δύο φορές το χρόνο. Μάλιστα. Πλέον γίνεται μία φορά. Ωραία. Συγκεντρώνονται συμμετοχές, είναι περισσότερες τη μία φορά, οπότε γίνεται μία φορά. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένη η περίοδος που την κάνουμε, ή απλά έτυχε να είναι τώρα τέτοια εποχή. Είναι μέσα στον Οκτώβριο πάντα. Τώρα οι μέρες εξαρτάται τον καιρό, εξαρτάται τις υποχρεώσεις των μελών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή. Σωστά. Συνήθως είναι το τρίμερο της 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Τότε προσφέρεται, γιατί έχουμε τελειώσει τη σεζόν οι περισσότεροι επαγγελματίες στον τουρισμό. Εποχική είναι ναι. Δουλειά. Και εκεί υπάρχει ένα κενό, κάποια ρεπό, πιθανότητα κάποια άδεια για κάποιους. Μάλιστα. Και η επιλογή της συγκεκριμένης εκδρομής πώς προέκυψε? Έχετε κάνει όλες τις υπόλοιπες, μας είχε μείνει η Μούτζα και έπρεπε να την κάνουμε βόλτα, ή απλά έτσι? Εντάξει, συνήθως εξετάζουμε αρχικά ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε επισκεφθεί. Ναι. Ή που δεν έχουμε επισκεφθεί οι περισσότεροι. Mm-hmm. Ένα μέρος το οποίο θα είναι προσιτό στα περισσότερα μέλη που θα συμμετάσχουν. Οπότε η Πελοπόννησος, ας πούμε, τώρα που ήταν ο προορισμός μας, ήταν ένα μέρος το οποίο θέλαμε όλοι, ας πούμε, να το επισκεφθούμε, γιατί έχει αρκετά σημεία ενδιαφέροντος. Έχεις να πάει εσύ? Ναι, την έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο, την γνωρίζω. Ναι. Και είναι με μηχανή και με αυτοκίνητο. Πώς είναι καλύτερα? Πώς είναι καλύτερα να την κάνεις βόλτα? Σίγουρα προσφέρεται για μοτοσυκλέτα. Σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα. Απλά είναι κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ορεινές, έχει υγρασία, έχει αρκετές βροχές, έχει αρκετό κρύο.
Αλλά αυτή την περίοδο μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί την Πελοπόννησο και με μοτοσυκλέτα. Έχει και αρκετά καλούς δρόμους. Εντάξει, αυτό είναι καλό, βασικό νομίζω, έτσι. Η Δεσποινής έκανε τη διαδρομή και αυτή, έκανες και εσύ τη διαδρομή? Την έκανα και εγώ τη διαδρομή. Οχ, και πώς ήταν? Πολύ ωραία. Θα την ξανακάνεις? Αμέ. Πάλι τέτοια περίοδο ή προτιμάς χειμώνα ή καλοκαίρι, πώς? Προτιμώ άνοιξη. 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 Α, μάλιστα, ωραία. Όχι χειμώνα, ούτε φθινόπωρο. Εντάξει, καλοκαίρι δεν γίνεται. Γιατί εντάξει, είναι δουλειά, όλοι... ιστορίες και τέτοια πράγματα. Αν μπορούσες όμως να την κάνεις καλοκαίρι. Εννοείται. Α, ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχε κάτι το οποίο σου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδρομή? Τι θα κρατήσεις, δηλαδή? Ναι. Είχε ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή είχε και λίγο φόβο για μένα που το έκανα πρώτη φορά. Α, ήταν. Ναι, εντάξει, okay, ναι, πρώτη φορά. Ήταν πρώτη φορά η συμμετοχή μου σε τέτοιο ταξίδι. Και δεν ξεχνάμε την πρώτη φορά. Όχι, όχι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σαν εμπειρία. Okay. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η ομίχλη που κατεβήκαμε. Ποια? Από τον Άγιο Κοσμά στον Πάνωνα. Α. Ναι. Εμένα δεν μου είπες για ομίχλη ότι θα είχε. Για να με δελεάσεις. Α, εντάξει, νόμιζα ότι είδες φωτογραφίες όμως. Έτσι είδα μετά, αλλά στην αρχή μου είπες ότι όλα είναι τέλεια, ωραία, θα περπατάς ωραία και διαφορά. Εν τω μεταξύ, στα Κομιακίτικα η ομίχλη πώς είναι? Κατσαφάδος. Κατσιφόρας. Μου στείλε ένα μήνυμα κάποια στιγμή ο Γιώργος ο Καρούσης, που είναι και αυτός μέλος μας. Ναι. Δεν ακολούθησε και πήρε μια φωτογραφία και μου λέει: ρε πρόεδρε, μου λέει. Στην Κομιακή πήγατε. Πολύ κατσιφόρα είχε η διαδρομή. Και εσύ έμεινε. Και παγωτό, λέω: το βλέπω εγώ κατσιφόρα, λέω: θα ήθελα να γράψει κατσιφόρα. Ναι, σωστά. Και του λέω: που έχει κατσιφόρα, λέω: έχει και ανισφόρα. Ανισφόρα. Ναι. Λέει: μάλλον πρόεδρε, δεν ξέρει, λέει, Κομιακήτικα. Γενικά δεν ξέρει κάποια πράγματα εσύ, αλλά δεν πειράζει, θα μάθει. Πού θα πάει, εδώ. Έτσι, μπράβο, μικρό, εσύ και δύο πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, και σου άρεσε λοιπόν αυτό το κομμάτι εκεί πέρα για δύο πράγματα. Έτσι, ναι. Και πόσο... το παραλιακό που πήγαμε μετά αυτό. Εντάξει, λογικά. Ναύπλιο και όλα αυτά. Ανεβασιά. Ανεβήκατε στο εκεί πάνω το βουνό που είχαν βάλει φυλακή για τον Κυριούλη. Δεν προλάβαμε, όχι. Α, γιατί ήταν πίεση χρόνου και διαφορά. Ήταν και καιρικές συνθήκες τέτοιες που δεν μας επέτρεψαν να πάμε το πρωί. Μετά έπρεπε να φύγουμε να βγάλουμε και κάποια άλλα χιλιόμετρα. Κατάλαβα. Εμείς τα κορίτσια θέλαμε. Αλλά τα αγοράκια. Αλλά τα αγοράκια πρέπει να βγάλουν το πρόγραμμά τους και έτσι. Okay. Χωρίσαμε. Και κύριε νομικέ, νομικός έτσι, λάθος, επειδή είστε υπεύθυνος εκδρομής και ιστορίας, πόσο καλά είσαστε να προετοιμαστείτε ή πόσο καλά πρέπει να είμαστε εμείς προετοιμάσαμε να θέλουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε? Λέει, τι πρέπει να προσέξουμε για να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία? Για να κάνεις μια τέτοια εκδρομή. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Για να κάνεις μια τέτοια εκδρομή, το βασικό που πρέπει να προσέξεις είναι η κατάσταση, η φυσική σου κατάσταση, αν είσαι ικανός γι' αυτό, γιατί είναι κουραστική. Γιατί τι θα κάνω, σκάβω? Αυτό εγώ δεν κάνω μηχανή. Άμα οδηγήσεις πολλές ώρες είναι χειρότερο από το να σκάβεις, γιατί το μυαλό δουλεύει πολύ. Πρέπει να, όταν οδηγάς, για τον οδηγό μιλάω, πρέπει να είναι τεταμένη η προσοχή του. Μια καλή φυσική κατάσταση, μια καλή ένδυση και φυσικά καλή κατάσταση και της μοτοσυκλέτας. Να είσαι προετοιμασμένος δηλαδή και για ζέστη και για βροχή και για κρύο και για οτιδήποτε και ίσως και κούφια η ώρα και για ένα ατύχημα. Έτσι, που μπορεί να τους βάζουν στο μυαλό ότι μπορεί κάτι να συμβεί σε κάποιον, να είσαι έτοιμος να παρέχεις τη βοήθειά σου ή να είσαι έτοιμος να δεχτείς αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι να οδηγείς στην Εθνική ή σε μεγάλο δρόμο σε σχέση με εμάς που έχουμε μάθει εδώ πέρα να οδηγούμε και την Εγώ θα έλεγα ότι με μια ομάδα όπως πήγαμε εμείς είναι αρκετά εύκολο, γιατί υπάρχει οδηγός μπροστά ο οποίος προσέχει και καθοδηγεί την ομάδα, προσέχει τις ταχύτητες, προσέχει την ολισθηρότητα του δρόμου, βλέπει την κούραση των αναβατών ώστε να αριθμίσει κάποιες στάσεις τα οποία αυτά έχουν προϋπολογιστεί. Δεν πηγαίνουμε σε ρή χωρίς να υπολογίσουμε τέτοια πράγματα. Και το βασικότερο είναι ότι πρέπει να υπολογίζεις την ολισθηρότητα του δρόμου όταν βρέχει. Όταν είναι στεγνά είναι όλα εύκολα. Πάντως είναι εύκολο, γιατί εδώ στην Άξο που είναι αγροτική η δρόμη είναι πολύ δύσκολο να οδηγείς από το να οδηγάς στην Δυτική Οδό. Είναι καλή οδηγή εδώ. Ο μαδάρχης ποιος ήταν? Ο μαδάρχης, εντάξει, όποιος είναι ο πιο ξεκούραστος, και ο κύριος Πανός και εγώ και ο κύριος Κουκάς, όπως και υπάρχει η σκούπα, η λεγόμενη σκούπα. Υπάρχει και ο τελευταίος οδηγός, ο οποίος είναι ο οδηγός ασφαλείας, ο οποίος βλέπει όλη την ομάδα μπροστά. Αν μείνει κάποιος μένει μαζί του, μας ειδοποιεί, σταματάμε, γυρνάμε για παροχή βοηθείας και τέτοια πράγματα. Δεν πάμε λοιπόν να κοιτάμε πίσω. Ναι, είναι δηλαδή. Γίνεται μεγάλη οργάνωση για όλο αυτό το πραγματάκι. Έτσι, δηλαδή. Ναι, πρέπει να είναι τεταμένη η ασφάλεια του ομαδάρχη. Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είμαστε ακόμα. Ζωντανή δεν είμαστε. Online είμαστε, δεν έχουμε και προβλήματα.
συμβαίνουν αυτά. Οπότε, κύριε Σπανέση, που κάνατε το ρόλο του ομαδάρχη κάποια στιγμή, όλοι δεν ξέρω, ή τη κούπα ή οτιδήποτε, πώς το βιώσατε αυτό? Εντάξει, όλες αυτές τις εκδρομές, κατά κύριο λόγο, εγώ ήμουν αυτός που, που ήμουν ο αρχηγός, ας πούμε, της, του γκρουπ πάνω στο δρόμο. Mm-hmm. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, συνήθως είμαι μπροστά, οπότε ακολουθεί η υπόλοιπη ομάδα πίσω. Υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος, ο οποίος προσπαθεί να τηρεί τις αποστάσεις των μπροστινών και των πίσω του. Και υπάρχει, όπως είπαμε, και η σκούπα, ο τελευταίος οδηγός, όπου εμείς οι τρεις, αυτοί οι τρεις, ας πούμε, έχουμε μια σχέση κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, μια συνεχόμενη σχέση, ώστε να είναι όλο το group σε μια ομαδική πορεία. Πόσα μηχανάκια ήταν? Σε αυτή την εκδρομή ήμασταν 16 μοτοσυκλέτες. Ήμασταν 26 άτομα, 26 δηλαδή άτομα. Ήταν οι 16 και υπήρχαν και... Μάλιστα. Και 10 συνεπιβάτες. Υπήρχαν και συνεπιβάτες, ναι. Είναι μεγάλη ή μικρή? 22. 22. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, ναι. Θα τα χαλάσουμε τώρα. Ήταν μεγάλη ή μικρή η εκδρομή? Με βάση τα σμικά. Τα χιλιόμετρα δεν ήταν πάρα πολλά. Ναι. Μπορεί να ήμασταν 4 μέρες στην εκδρομή, στην εξόρμηση, αλλά τα χιλιόμετρα ήταν μαζεμένα. Δηλαδή ήταν περίπου 300 χιλιόμετρα ανά ημέρα. Αυτό δεν είναι μεγάλο το νούμερο για χιλιόμετρα. Μέχρι να πας στην Λάρισα. Όταν έχεις να κάνεις αρκετές στάσεις, είτε θα επισκεφτείς ένα αρχαιολογικό χώρο, μπαίνοντας σε ένα επαρχιακό δίκτυο που ο δρόμος είναι στενός, οι ταχύτητες πρέπει να είναι χαμηλότερες σε σχέση με την εθνική οδό, θα σταματήσεις να βγάλεις φωτογραφίες, πάρουν σημεία ενδιαφέροντος κτλ. Ναι, τα 300 και αυτά χιλιόμετρα μεταφράζονται σε αρκετές ώρες. Περίπου με τι ταχύτητες κινούσασταν? Τώρα στην εθνική συνήθως κινούμαστε βάσει του ορίου 120-130, περίπου εκεί, και στο επαρχιακό. Και στο επαρχιακό δίκτυο με 80 χιλιόμετρα. Δεν ξέφυγε κανένα. Εντάξει, κάποιο μπορεί και αν θέλει λίγο να τρέξει περισσότερο με τη μοτοσυκλέτα. Να ξεπιαστεί, ρε. Ναι, για λίγο και λεχόμενα μπορεί να γίνει και αυτό. Απλά η ομάδα προσπαθεί να μην αποκόπτεται κάποιο πλήρω από την ομάδα. Οπότε, πόσο δύσκολο είναι να ελέγξει αυτή την παρέα, δηλαδή τα 15 άτομα, 17, και τι ανάγκε του ή τα πάθη του, δηλαδή, όλη αυτή την ιστορία? Είναι αρκετά δύσκολο. Βασικά πρέπει να υπάρχει αρκετή προετοιμασία, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Πριν ξεκινήσουμε την εκδρομή αυτή, υπάρχει πάντα συνάντηση των μελών που θα συμμετάσχουν. Γίνεται μια ενημέρωση για το που θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα δούμε, πώς θα είναι η διαδρομή μας. Σκοπός είναι σίγουρα να ευχαριστηθούμε τη μοτοσυκλέτα μας εκεί που θα πάμε. Πάμε για να οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα μας. Οπότε μοιράζονται χάρτες, μοιράζεται η διαδρομή, μιλάμε για τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Ναι, όλα αυτά λοιπόν, αφού ενημερώνουν τα μέλη και υπάρχει συνεννόηση, το κάνουν ευκολότερο στην τελική, ώστε να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κακά παιδιά δεν υπάρχουν πάντως. Κακά παιδιά. Ναι, εκτός από τον Κούκα, εντάξει. Δεν θα το έλεγα, όχι, όχι. Όλοι καλοί είναι. Μέχρι να αποδείξω τον αντίον. Εσείς θα σπηρήσουμε πώς το, ως συνεπιβάτες, ποιος ήταν ο ρόλος σας ακριβώς? Πέραν της γκρινιάρας. Ναι, εκτός από το μασάζ και την γκρινιά, τι άλλο? Το να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί, να γνωρίζω καινούργια άτομα. Και ήθελα να ζήσω την εμπειρία αυτή, φεύγοντας με τη μηχανή, με μεγάλες ταχύτητες, με μεγάλους δρόμους, γνωρίζοντας νέα μέρη. Όλα ένα πακέτο. Ναι, αλλά πόσο βοήθησε εσύ τον οδηγό της μοτοσυκλέτα? Εκτός από το μασάζ. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να πείτε κάτι, ξέρω εγώ τι λέει. Στα αυτοκίνητα που έχω δει, παραδείγματο χάρη, λέει ο ένας στροφή δεξιά, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, εκεί τα βλέπει ο οδηγός. Αν δεν τη δει ο οδηγός, δεν προλαβαίνει ούτε και εσύ να τη δει. Λογικό είναι, εντάξει. Αλλά όχι, εντάξει. Απλά μόνο ότι όταν ένιωθα ότι έφευγε λίγο περισσότερο, τον χτυπούσα δεξιά και αριστερά για να μαζευτεί λιγάκι. Αυτό. Το χτυπούσε λίγο. Σαν το μασάζ, ας πούμε. Ένα μασάζ λίγο πιο έντονο, ρε παιδί μου, έτσι και δύο πράγματα. Ξέφυγε καμιά φορά ο οδηγός σου? Όχι, όχι. Ήταν πιστός στα χιλιόμετρα που ακολουθούσε. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι καλό. Έχουμε διάλειμμα τώρα, εσύ γκρινιάζεις, τι θες? Σε λίγο.
Α, μάλιστα, ωραία. Πόσες κυρίες ήταν, αποκλείται να ήσουν μόνη σου? Όχι, δεν ήμουν μόνη μου. Ήμασταν, νομίζω, 5 κορίτσια. Νομίζεις κιόλας. Ναι, σκέψω αγάπη μου έχουν μεταξύ τους. Νομίζω. Όχι, δεν φημίζουμε για τη μνήμη μου, γι' αυτό το νομίζω. Αλλιώς. Ναι. Και τι κάνατε εσείς, δηλαδή, πώς. Κορυδεύαμε τα αγόρια. Κορυδεύαμε τα αγόρια. Γιατί, τι κάνατε? Τίποτα, όχι, πλάκα κάνει. Εντάξει. Απλά εμείς. Α, ήταν ένα μικρό καράβι. Τρέχα οδηγία και τέτοια. Ήταν η δική μας ομάδα των κοριτσιών που δίναμε τη χαριτομενιά στην εκδρομή. Α, την τσαχμινιά στην εκδρομή και τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να συνυπάρξει μια τέτοια εκδρομή. Άντρες γυναίκες. Και άντρες γυναίκες, αλλά ως τώρα έχει δείξει το, η παρουσία μας, ας πούμε, ότι όσες κοπέλες έχουν ακολουθήσει, είναι φτιαγμένες για να ακολουθούν, τους αρέσει. Είναι ποταχτικές. Ναι, έχουν μέσα τους κάτι. Και τους αρέσει. Και εγώ διαπίστωσα ότι στα τόσα χρόνια με τις μοτοσυκλέτες που πηγαίνουμε εκδρομές, βλέπω ότι όταν έρθει μια κοπέλα μαζί, είναι προτεργάτης κιόλας στην επόμενη εκδρομή στο να την οργανώσουν κιόλας. Τους αρέσει, αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι, δεν υπάρχει άντρας γυναίκα. Για μένα είναι η ψυχή. Μάλιστα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Ενδιαφέρον όλο αυτό. Ακούγεται. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα παιδιά από τη Λεμόν, τα οποία ολοκλήρωσαν την νούμερο. Ποια νούμερο εκδρομή? 6 εκδρομή. Έκαναν το γύρο της Πελοποννήσου. Μια χαρά ήταν. Το ωραίτερο μέρος που είδατε, Δεσποινίδες μου, ποιο ήταν? Ναύπλιο. Η κυρία, συγγνώμη. Ναύπλιο. Μάλιστα. Γιατί σας άρεσε το Ναύπλιο? Είχε πολλά μαγαζιά ανοιχτά. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Γυναίκα, σωστή, μπράβο και τέτοια πράγματα. Ενώ που να πήγαινε δηλαδή στα χωριά που την πήγατε. Δηλαδή. Περίμενε, η Λίμνη Δόξα δεν σου άρεσε? Τι να τη άρεσε, δεν είχε ψωνίσει. Πολύ ωραία, τίποτα. Αλλά δεν είχε τίποτα. Τι να ψωνίσει τη Λίμνη Δόξα. Και η Μονεβασιά πολύ ωραία. Είχε και η μαγαζιά. Είχε. Έτσι, μπράβο. Ναι. Είναι και πιο ρομαντικά, ρε παιδί μου, πηγαίνει. Αλλά Λίμνη Δόξα τι να κάνει, δηλαδή πήγε και εσύ αμέσω. Λίμνη Δόξα, γυναίκα, δηλαδή. Άλλο πάντων. Αμέσως. Λοιπόν, νούμερο 6 λοιπόν ήταν εκεί. Πήγαμε την Πελοπόννησο, ωραία την είδαμε, κάναμε τις βόλτες μας. Λοιπόν, είπαμε πριν για μηχανές, αν ήταν όλες καινούργιες ή αυτά και τέτοια πράγματα, προφανώς δεν είναι απαραίτητο να είναι καινούργιες, έτσι, αρκεί να είναι καλοσυντηρημένες. Να το πω. Φυσική κατάσταση, καλή συντήρηση και όλα τα υπόλοιπα. Και καλή θέληση. Και καλή θέληση και αυτή. Πάντως έμαθα ότι κάποιος πήρε ένα βραβείο. Αντοχής, κάπως έτσι, το βγάλετε αυτό το βραβείο εκεί. Το βραβείο Αντοχής. Ήταν βατόμουρο, τι ήταν Αντοχής? Όχι, δεν είναι θέμα βατόμουρο κτλ. Πραγματικά ήταν μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι Street Fighter. Τώρα εντάξει, αγγλικά είπες. Είναι μια μοτοσυκλέτα δρόμου, είναι πόλης μοτοσυκλέτα. Και σκληρή στη σέλα και αναρτήσει κτλ. Ναι, μπορεί να το άρεσε όμως αυτό να είναι σκληρή. Όμως επειδή εγώ την έχω τη μοτοσυκλέτα αυτή μια ίδια, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ κουραστική για ταξίδια μεγάλα. Πραγματικά θέλει να έχει κορασόν που λέμε. Ένα σκληρό παιδί αυτό. Και όντως, παρόλη τη βροχή που έφαγε, γιατί δεν έτρωγε όλη τη βροχή, όλοι μας έχουμε ανεμοθώρακες εμείς και fairing pool τα λένε. Και καλά αδιάβροχα, το παιδί αυτό δεν ήταν εξοπλισμένο. Αλλά ήταν εξοπλισμένο με πολύ φυσική κατάσταση και φυσική ψυχική δύναμη. Ψυχική δύναμη. Το έχει αυτό το παιδί. Όντως, ναι, το γνωρίζετε. Το παιδί αυτό γίνεται να το γνωρίζουμε. Το παραδέχτηκα. Αυτό δεν λέμε ότι είναι το παιδί, το γνωστό. Ναι. Ένας μπόμπος είναι, αλλά τέλος πάντων λίγο πιο μεγάλος μπόμπος. Ναι, μπράβο, το παραδέχτηκες δηλαδή. Εγώ τον πρότεινα. Εσύ τον πρότεινες για το βραβείο? Εντάξει, ναι. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιήσατε λίγο ανορθόδοξους τρόπους για να προστατευτείτε από την βροχή? Κυκλοφορούν αυτά, ξέρεις. Κυκλοφορούν κάτι γάτια. Εντάξει, δεν τα λέμε. Ξέρεις, Νικόδημε, είναι πολύ παλιά μόδα στο να βάλεις εφημερίδα στο στήθος. Το κάνανε οι παππούδες μας, οι μπαμπάδες μας που ήταν μοτοσυκλετιστές. Γιατί ζεσταίνει. Τρογονόμοι. Εγώ ξέρω ότι εφημερίδες βάζουμε. Ήταν το αντιανεμικό της εποχής. Ναι. Δεν υπήρχε πόρος να περάσει ο αέρας. Εκείνη τα χρόνια δεν υπήρχαν αντιανεμικά. Βάζανε λοιπόν μέσα από τα δερμάτινα που φάνε οι παλιοί μοτοσυκλετιστές μια εφημερίδα. Εγώ είχα βάλει στα αθλητικά τα παπούτσια. Σακούλα. Σακούλα. Και απ' έξω το αθλητικό. Αυτό το κάναμε και εμείς. Το κάναμε ανάποδα. Είχαμε βάλει λαστιχένια γάντια, όπως και τα παιδιά τώρα κάνανε το ίδιο. Βάλανε λαστιχένια γάντια γιατί περνάγαν τα νερά, τα δερμάτινα, τα γάντια. Α, τόσο βροχή. Μιλάμε για μια συνεχή βροχή επί τρεις μέρες, αλλά εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, όπως και η ομίχλη. Η ομίχλη είναι μια άλλη κατάσταση. Πας σιγά σιγά, ανεβαίνει στην τροφικότητα, γιατί προσπαθείς να προστατεύσεις το διπλανό σου, το φίλο σου, το συνοδοιπόρο σου, να τον φυλάξεις, όπως ο κύριος Πανός πήγαινε μπροστά σου με φώτα ομίχλης. Εμείς από πίσω πηγαίναμε, ξέρω εγώ, από μέτρο σε μέτρο.
θα κοιτάει ένα αλάρμ μπροστά του αλλού, γιατί πέφτει τόσο πολύ η όραση που κοιτάς μόνο τις γραμμές του δρόμου να τις δει ο πρώτος και ο τελευταίος να ακολουθήσει και να προσέχει να μην πέσει κάποιος κάτω. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο. Ναι, προφανώς. Γίνεται η ομάδα λοιπόν, αποκτάει μία συνοχή και μία αγάπη. Όπως είναι οι ομάδες του ποδοσφαίρου, πιστεύω, που παίζουν και έχουν μία φιλία μεταξύ τους για να βγει ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, ναι, όλες οι εκδρομές έτσι λειτουργούν. Δηλαδή μου βελτιώνεται αυτό, δηλαδή, το πράγμα. Αυτές οι αναπτύσσεται μια συντροφικότητα. Αναπτύσσουν και τις σχέσεις. Οι καινούργιες φιλίες που δεν είναι εύκολο να γίνουν, γίνονται μέσα από τέτοιες παρέες. Καταστάσεις, έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, κύριε Σπανέ, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εξόρμηση. Το συζητάμε ήδη. Τώρα είμαστε σε φάση αναμονής και πάντα μετά την κάθε εκδρομή. Μη σας πω και κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όταν θα καθίσουμε να πιούμε τον καφέ μας στο τέλος της ημέρας, πιθανότατα, γίνεται η κουβέντα για την επόμενη εξόρμηση, για την επόμενη εκδρομή. Μάλιστα. Λοιπόν, τα σενάρια πάντα είναι αρκετά. Είναι 2-3 και στο τέλος καταλήγουμε σε. Έχουμε κάνει ένα σενάριο, έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βγούμε και στο εξωτερικό. Α, τόσο χάλια. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραίο να κάναμε ένα ταξίδι στη Νότια Ιταλία, στη Σικελία, να κάνουμε το γύρο της Σικελίας. Εκεί όπου υπάρχουν και. Έλληνες, υπάρχει Νάξος. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων κοινό στοιχείο. Υπάρχει κοινό στοιχείο. Και πιθανότητα να ήταν μία από τις επόμενες εκδρομές μας. Σίγουρα ναι, μέσα στην Ελλάδα μπορούμε να επισκεφτούμε αρκετά σημεία. Απλά για να πας στην Νότια Ιταλία θα προτιμούσες να πας με το ΦΕ από Πάτρα, παραδείγματος χάρη, και όχι να μπεις στη λογική κάνω τη βόλτα της Αδριατική, ανεβαίνω πάνω. Ναι, είναι δύσκολο γιατί είναι μακριά από πάνω. Οπότε ναι, αναγκαστικά παίρνεις το φέρι για να περάσεις απέναντι. Μάλιστα. Εσύ το έχεις κάνει δηλαδή. Παλαιά. Α, έχεις κάνει ταξίδια. Πολλά ταξίδια. Πού έχεις πάει δηλαδή? Έχω πάει Ισπανία, έχω πάει Γερμανία. Τι με το μηχανή? Με μοτοσυκλέτες. Χάλια κατάσταση. Σε έχει δει κανένας γιατρός τώρα τελευταίο? Κάνει παρέα μαζί μου. Α, κάνει παρέα μαζί σου. Καβαλάκι αυτός. Εντάξει, τότε είναι ο κακό. Εντάξει, ναι. Εσύ που έχεις πάει? Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Το πιο δύσκολο σημείο? Στην Ελβετία υπάρχει ένα αρκετά δύσκολο σημείο. Λόγω του ότι ανεβαίνει ψηλά υψόμετρα για διαφορά. Ναι, σίγουρα. Να έχει τύχει, ας πούμε, να πάω καλοκαίρι Ελβετία, να ανέβω Ελβετικές Άλπες. 31 Ιουλίου να φεύγω με 40 βαθμούς από την Αθήνα και εκεί να βρίσκει μείον και χιόνια, ας πούμε. Οπότε αλλάζει το σκηνικό μέσα σε 2 μέρες πλήρως. Οπότε και ο οργανισμός πρέπει να λειτουργήσει ανάλογα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Εσείς κύριε Νομικέ, ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή θεωρητικά? Η πιο δύσκολη στιγμή είναι οι πάρα πολλές ώρες κούρασης. Να αναγκάζεις να κοιμηθείς στην άκρη του δρόμου, γιατί τα μάτια σου κλείνουν και αν οδηγάς. Έχει συμβεί αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, το αυτοκίνητο πες ότι συμβαίνει αυτό. Στη μηχανή πώς παίρνει ο ύπνος, πας στη μηχανή. Κουράζει. Καίνε τα μάτια σου. Καίνε τα μάτια σου, πονάνε οι παλάμες σου, τα χέρια σου, οι πλάτες σου, τα πόδια σου. Όταν είσαι σε πολλές, γιατί εγώ παλιά είχα παρέες με μοτοσυκλέτες, κάναμε με πολλές ώρες ταξίδια. Αλλά και τώρα δεν έχω παράπονο, το ευχαριστήθηκα. Α, δόξα τω. Ωραία. Δεσποινήσεις, εσείς δεν είχατε τέτοια προβλήματα, νομίζω ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλήθεια, πώς περνάγατε εσείς, αφού οι άλλοι ήταν νεκροί που πηγαίνανε στα δωμάτια, εσείς τη φεύγατε έξω ή όχι? Όχι, κανένας δεν ήταν νεκρός. Ίσα-ίσα. Είχαμε διάθεση και για ξημερώματα μετά διασκέδασης. Βίντεο. Βίντεο, βέβαια. Στα τραπέζια όλοι πάνω. Α, δεν έχουν βγει αυτό στον αέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, ρε παιδί μου, έλεγα. Η κούραση ήταν μέχρι το σημείο που να κάτσουμε να φάμε. Από εκεί μετά. Στανιάραμε, δηλαδή. Στανιάραμε, μπράβο, ήταν. Τρώνε πολύ τα παιδιά? Όχι, μια χαρά. Α, δεν τρώνε πολύ. Όχι. Δεν συμφέρει το. Καλύτερα να ψωνίσει. Ήταν μια χαρά όλα. Α, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, ρε παιδί μου, το ποτάλι, ξέρει, εκεί του βάζει, εκεί του πα τον άπλιο πάνω. Όχι, δεν τρώνε πολύ, γιατί άμα φάνε και πολύ θα βαρύνουν, μετά δεν έχουν όρεξη να οδηγήσουν πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεξε τώρα. Εσύ, ωραία και καλά, έχει φτιάξει το σχέδιο. Εκεί είναι πάνε για τη λίμνη δόξα. Ξέρεις, θα πας Νάφλη, δεξιά γωνία είναι το Louis Vuitton, ξέρεις εκεί όλα πηγαίνεις και τέτοια πράγματα. Οπότε θα ήθελες, παιδί μου, να πάνε για ύπνο αυτοί, οπότε εσύ να πας να ψωνίσεις με τη ησυχία σου και τέτοια πράγματα. Όχι, μας συνοδεύαν, δεν είχαν πρόβλημα. Την κάρτα στη δίνανε σένα ή την κρατάγανε ίδια? Όχι, μας τη δίνανε. Ακόμα καλύτερα, μπράβο. Είδες την καλή άνθρωπο τελικά που είναι αυτή η μηχανόβη, έτσι. Ναι, έτσι λειτουργείτε εσείς οι μηχανόβοι. Με τις γυναίκες σας. Η Μανουέλα ξέρει. Είναι έτσι, το κάνετε όλοι δηλαδή. Είστε γαλαντόμοι με τις γυναίκες σας. Συγκεκριμένη παρέα, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ γιατί γελάς, αφού δεν πηγαίνεις εκδρομές? Εκτός και αν σου παίρνουν την κάρτα άλλη και δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Στην κάνουμε. Καλά να πάθεις. Έτσι, μπράβο, συμβαίνουν αυτά. Ωραία. Λοιπόν, εσείς για να κάνετε την εκδρομή χρησιμοποιήσατε κάποιους χορηγούς θεωρητικά, έτσι δεν είναι?
Αναλαμβάνει ο κ. Κουγάς τώρα εδώ το. Ναι, ναι. Το... Είναι το κομμάτι το δικό μου. Μάλιστα. Έπρεπε και εγώ να κάνω κάτι, μια και δεν μπορούσα να ακολουθήσω και να δώσω κι εγώ ό,τι μπορούσα σε αυτήν την εκδρομή. Ανέλαβα το χορηγικό κομμάτι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από όλη μας την καρδιά τους χορηγούς μας. Mm-hmm. Οι οποίοι χορηγοί μας ήταν η Blue Star. Mm-hmm. Η γνωστή Blue Star που πάντα σε κάθε εκδρομή μας βοηθάει για να μπορέσει να βγει λίγο πιο εύκολα αυτή η εκδρομή. Γιατί δεν κρύβουμε ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και εμάς. Δεν είμαστε κι εμείς έξω από το όλο παιχνίδι. Φαίνεται από το μάλι. Ναι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ναι. Την ΕΑΣ. Ωραία, το ξαναλέμε αυτό μια φορά, έτσι πείτε. Δεν έχει σημασία, ναι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το εστιατόριο Μάρο. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα τον Κώστα τον Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι και μέλος μας. Και δεν κρύβω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, ενώ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε πολλά δρόμενα της λέσχης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Γρότα και τον κύριο Λιανό Δημήτρη. Mm-hmm. Το ξενοδοχείο Λιάννα και τον κύριο Μανδηλαρά Αντώνη. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την διαφημιστική εταιρεία Absolute του Μιχαήλ, του γνωστού μας Μιχαήλ, ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας βοήθησαν. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και ξέχασα και ένα ακόμα. Τον Aegean Fresco. Το Φραγκίσκο τον Βαγγέλη. Ναι, Βαγγέλης Φραγκίσκος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και θα ήθελα να πω κάτι πάνω στο θέμα της χορηγίας, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Δηλαδή. Και λογικό είναι να έχουν ακουστεί. Δηλαδή. Σου λέει ο άλλος, τι είναι μεγάλε, λέει, παίρνεις χορηγία για να πας σε εκδρομή. Ναι, αυτό είναι. Ναι, ακούγεται ωραίο. Σωστό δεν είναι. Ωραίο. Σωστή απορία είναι. Ναι, μπράβο. Πάνω σε αυτό, εμείς ένα πράγμα έχουμε να πούμε και το στηρίζουμε ακράδαντα που λένε. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, καταρχάς δεν πιέσαμε ποτέ κανέναν και δεν θα κρύψω ότι περισσότεροι από μόνοι τους. Θέλανε να μας βοηθήσουν οικονομικά για να μπορέσουμε να βγάλουμε την εκδρομή ως ανταμοιβή ή επιβράβευση, να το πω καλύτερα, επιβράβευση των όσων πραγμάτων έχει κάνει η λέσχη μας στο νησί. Ναι. Και χωρίς να θέλουμε να περιαυτολογήσουμε και να ευλογήσουμε τα γένια μας, που το έχουμε και μπόλικα τώρα όλοι. Ναι, τα έχουμε αφήσει. Δεν έχουμε όλοι. Τίποτα από πάνω, οπότε καλό είναι από κάτω. Ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Έχει κάνει αρκετά πραγματάκια η λέσχη και είναι ένα ευχαριστώ από τους επιχειρηματίες του νησιού μας για αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει. Μάλιστα. Θέλω να μείνουμε εκεί, να μην το εκβαθύνουμε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας για να πάρουμε μια απάντηση. Και τώρα τελευταία είναι... διαβάζεις λογοτεχνία. Ναι, το έχω γυρίσει λίγο προς τα εκεί. Φαίνεται, ναι. Τις απαντήσεις που δίνει. Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιοι άνθρωποι παλεύουν για κάτι και η λέσχη μας, από ό,τι γνωρίζουμε, αν γνωρίζουμε, δεν έχει πόρους, οικονομικούς πόρους, εντάξει. Αναζητούμε και εμείς ένα μπράβο. Εντάξει, ναι. Το μπράβο θα το πάρουμε, το μπράβο σαν μπράβο, αλλά θέλουμε και εμείς λίγο την καύσιμη ύλη για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Πρόσεξε, γιατί από 1η Ιανουαρίου ανεβαίνει ο μπράβο και θα είναι δύσκολο να παίρνεις μπράβο. Σε βρίσκω σε τίποτα άλλο είδος. Γιατί μπράβο καφέ τελείωσε πλέον. Πάντως, εμείς τους ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδρομή. Και από εκεί και πέρα δίνω τον λόγο τώρα, γιατί ο κύριος Βαγγέλης κάτι θέλει να πει. Ναι, ναι, θέλω, να πω, θέλω να πω κάτι. Και τον καφέ θα πει. Θέλω να εστιάσω στην αντίδραση, ναι, όσων μας γνωρίζουν όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα προορισμό, στην Τρίπολη. Mm. Από πού είσαστε εσείς και έχετε έρθει εδώ? Από την Άξο. Από την Άξο. Έχετε λέσχη μοτοσυκλετιστών στην Άξο? Σαφώς και έχουμε λέσχη μοτοσυκλετιστών στην Άξο. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο για ένα νησί να έχει μια λέσχη και να έχει μια λέσχη ενεργή που να μπορεί να κάνει, να εκδράμει, που να λειτουργήσει λογικά. Η λέσχη μας είναι αθλητική, πολιτιστική επίσης. Δηλαδή, ναι, εντάξει, λογικό. Δηλαδή, κάνουμε την εκδρομή μας, αλλά βγάζουμε και την Άξο προς τα έξω. Ναι, μας γνωρίζουν και κάποιοι άνθρωποι. Γνωρίζουν την Άξο και μέσα από εμάς. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα, ναι, να πω. Λειτουργήσατε ότι... σαν πρεσβευτές θεωρητικά όλη αυτή τη κατάσταση. Ναι. Που λέγεται Άξος. Ερχόμαστε βέβαια και σε επαφή και με άλλες λέσχες μοτοσυκλετιστών σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Φιλοξενείτε, κάνετε ανταλλαγές τέτοιου είδους? Δηλαδή, έχουν υπάρξει αρκετές φορές αρκετές επαφές. Οπότε δηλαδή υπάρχει μια τέτοια σχέση. Υπάρχει μια σχέση και προσπαθούμε να τη διατηρούμε. Ωραία. Θα το πείσαι τώρα. Συγκεκριμένα εχθές μας στείλανε δύο μηνύματα από τη Σύρο. Δεν έχω ενημερώσει και να σας το πω. Μας στείλανε δύο μηνύματα. Το βγάζουμε στον αέρα, ναι, τώρα. Μας στείλανε δύο μηνύματα από τη Σύρο για δύο ενδιαφερόμενους Συριανούς. Ναι.
οι οποίοι ενταχθούν... θέλουν να ενταχθούν. Ναι, γιατί μία Σύρος δεν έχει λέσχη μοτοσυκλετιστών. Τα δελτία τους να φέρουν, να τα βάλουμε εκεί. Και μπορούν... ένας Αμοριανός εχθές. Και ένας Αμοριανός επίσης. Να φέρουν τα δελτία τους που μπορούν να βάλουν και στον Αστέρα να πέσουν, γιατί χρειάζεται ο Αστέρας. Άρα είναι σημαντικά όλα. Είναι σημαντικά όλα. Α, εντάξει. Δεν χρειάζεται ο Αστέρας. Ο Αστέρας πρωταγωνιστεί φέτος. Έχει πάρα πολύ καλή. Ναι, δόξα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ οργανωμένη αυτή η ομάδα φέτος και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιθανό. Ωραία. Πολύ πιθανό. Και είναι. Κάτι θέλω να πει, αλλά πε το, μην αγχώνεσαι. Λέω με ένα μπάρο δύο τριγώνια σήμερα στην εκπομπή. Βέβαια, βγάζουμε ειδήσει με το κιλό. Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Συνήθως μεταγραφές τέτοιου είδου γίνονται ή είναι απλά έτσι. Πότε? Τέτοιες μεταγραφές γίνονται συνήθως σε λέσχες. Δηλαδή, να παίρνουμε από γειτονικά νησιά και αυτά. Συμβαίνει, βέβαια. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή να δεχτεί άτομα από άλλα μέρη. Πολύ ευχαρίστω κιόλα γιατί χαιρόμαστε να κάνουμε φίλους. Φίλους των μοτοσυκλετών και φίλους που να θέλουν να γίνουν φίλοι μας. Ναι, σωστά. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι ζηλέψαμε λίγο. Με το Σεπτέμβριο, δεν είναι που έγινε και η ιστορία στη Σαντορίνη. Ναι. Γι' αυτό το λέω, επειδή ζήλεψε και γι' αυτό το λέω, έτσι. Θα το κάνουμε εμείς αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα πρώτοι, δυστυχώς. Εντάξει, δεν είπαμε να είμαστε πρώτοι, ρε παιδί μου, αλλά να μπορέσουμε να το κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Κάποια στιγμή θα το διεκδικήσουμε κι εμείς, ίσως διεκδικήσουμε και κάτι καλύτερο, ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, ναι, εντάξει. Με τα παιδιά εδώ πέρα, όπως βλέπω, είστε έτοιμοι να διεκδικείτε πράγματα. Φτιάξτε ιστοσελίδες, κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο. Εν τω μεταξύ, σε αυτήν την εκδρομή, να το αναφέρουμε αυτό. Είχαμε και μία ξαφνική δήλωση συμμετοχής από έναν γνωστό εδώ μάλλον αξιώτη, ναι, τον Στέφανο τον Μαστρογιαννόπουλο. Τον ξέρουμε? Που έχει το οδείο... Α, ναι. Ναι. Μας έστειλε ένα μήνυμα, λέει, ρε παιδιά, θέλω κι εγώ εκείνο τ' άλλο, αλλά το σκέφτομαι εκείνο τ' άλλο. Με πήρε προχθές τηλέφωνο και μου λέει, μετάνιωσα που δεν είχα καταλάβει νωρίτερα ότι υπάρχεται. Πέρασε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Εγώ βέβαια τα λέω αυτά από... Τις φωτογραφίες, ναι, ξέρω. Όχι, από τα λεγόμενα των παιδιών. Ναι. Το διασκέδασε πάρα πολύ, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Συνέβησαν και διάφορα πράγματα τα οποία να μην τα λέμε και στο... Όχι, δεν χρειάζεται να λέμε στον αέρα. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος και δεν σας κρύβω, όπως και όλοι που για πρώτη φορά κάνουν μια εκδρομή, έτσι και αυτός τώρα, όπως είπε και ο Βαγγέλης, συζητάει από τώρα τι θέλουμε να, τι πρόγραμμα έχουμε για την επόμενη. Για την επόμενη χρονιά. Αυτά είναι τα θετικά. Μάλιστα. Ωραία. Η εκδρομή έχει τίποτα αρνητικό? Γιατί δεν λέμε, να πούμε και ένα αρνητικό, έτσι για να δικαιολογήσουμε την. Έχει ένα πολύ μεγάλο αρνητικό η εκδρομή. Ναι. Δυστυχώς τελείωσε. Τελείωσε, ναι, εντάξει. Έλεγα εγώ θα πεις τον κουκά, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Είναι η πιο ευχάριστη ανάπαυλα ενός ανθρώπου που δουλεύει σκληρά όλο τον χρόνο. Αυτό το λίγο πιο σκληρά ταξίδι τον ευχαριστεί τόσο πολύ τον άνθρωπο. Γενικώς είναι μια κρουαζιέρα που την κάνεις, βέβαια, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα σου. Είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση και θα συμβούλευα να μας ακολουθήσετε. Εντάξει, okay, την επόμενη φορά και αρκεί να είναι σωστές οι πληροφορίες και όχι εντάξει, δεν είναι τίποτα, σιγά την απόσταση, δεν θα βρέξει και όλα τα υπόλοιπα που λέγατε. Γιατί εντάξει, εγώ μεγάλος άνθρωπος, είμαι και λίγο εύσωμος, πού να ψάχνω να βρω τώρα. Άντε μου, για να βάλω για τα χέρια και όλα τα υπόλοιπα. Εφημερίδες δεν φτάνουν σε μένα. Δυστυχώς. Γι' αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, τι σου έμεινε από αυτήν την εκδρομή? Είναι πολύ καλή αίσθηση που έμεινε. Όλα τα μέλη θεωρώ ότι περάσαν όμορφα. Ευχαριστηθήκαν τις μοτοσυκλέτες τους. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μοτοσυκλέτα. Δηλαδή ότι βγαίνουμε έξω να κάνουμε μια εκδρομή. Να γνωρίσουμε περισσότερο τη μοτοσυκλέτα μας, να πατήσουμε στο δρόμο, να αισθανθούμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, με το οποίο έχουμε άμεση επαφή. Οπότε, γενικά το συμπέρασμα είναι ότι ήταν άλλη μια πολύ καλή εκδρομή της λέσχης μας. Ωραία. Μανουέλα μου, εσύ ποιο ήταν το πιο ωραίο μαγαζί στον Άπλη για να ψωνίσεις? Όλα. Ναι. Δεν μας ακούει κανένας απ' έξω. Δεν με πειράζει και να ακούει, μαζί ήταν. Α, μαζί ήταν, αυτός ψώνιζε. Πλήρωνε. Μπράβο, άξιζε το παλικάρι. Ωραία, γιατί ποιο ήταν το πιο ωραίο μαγαζί που είδαμε στον Άπλιο που αξίζει να συμβουλέψει τις φίλες να αξιώτησαν να πάνε ποτέ? Το 360. 360. Δεν ήταν μαγαζί για να ψωνίσεις, ήταν μπαράκι. Α, μπαράκι. Α, αυτά είναι ακόμα χειρότερα. Τι σου έμεινε σένα λοιπόν από την εκδρομή, εκτός από αυτά? Αυτή η ευχάριστη τρίμερη ανάπαυλα που περιμένουμε όλο το χρόνο.
Αυτό μου έμεινε. Η ξεκούραση, η ξενιασιά της εκδρομής. Μάλιστα. Κύριε μου, εσείς είχαμε μεγάλες διαφορές σε μηχανές εκεί, ειδικά. Σε φνηδίαση τώρα δεν παίρνουμε σε αυτό, δεν πειράζει. Ναι. Όχι, δεν παίζει. Εντάξει, υπάρχουν διαφορές στα κυβικά, αλλά με τις ταχύτητες που πηγαίνουμε δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, οι ταχύτητες μας είναι για όλους. Ναι, εντάξει. Δεν πάμε σε αγώνα, πηγαίνουμε ένα περίπατο. Δηλαδή, η μεγαλύτερη ταχύτητα που πιάσαμε ήταν 115-120 χιλιόμετρα. Α, και εγώ τα πιάνω αυτά, εντάξει. Και η μικρότερη γύρω στα 35-40. Δηλαδή η μέση ωριά μας ήταν, μπορώ να σας πω, και 40-45 χιλιόμετρα, αν βάλεις όλες τις ώρες κάτω μαζί με τις τάσεις. Ναι, όχι, απλά κυριολεκτική ήταν η απάντηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποια ήταν πιο μικρή μηχανή, ρε παιδί μου, και ποια ήταν πιο μεγάλη. Η πιο μικρή μηχανή ήταν 600 κυβικά. Ουφ, Παναγία. Εντάξει. Και η πιο μεγάλη. 1400 κυβικά. Δική σου ήταν. Εσένα κοιτάζουν, Ευαγγελία. Ναι, ναι, δική μου ήταν. Εντάξει, okay. Είναι εύκολα διαχειρίσιμα 1400 κυβικά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις μια εμπειρία. Πρέπει να οδηγείς χρόνια. Πρέπει να είσαι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Δεν χρειάζεται να κάνεις βιασμένες κινήσεις. Πρέπει να σέβεσαι αυτό το εργαλείο που έχεις στα χέρια σου όταν είναι τέτοιου κυβισμού και τέτοιας δύναμης. Είναι, δηλαδή, άμα το ακουμπήσεις λίγο, φεύγει, έτσι. Ας το πούμε και έτσι. Εγώ είμαι ευγενικός γιατί δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Κουμπάμε και φεύγει, έτσι. Το δικό σου μηχανάκι τι είναι, μηχανάκι ο Μπόμπος, το δικό σου ποιος είναι? Ναι, εμένα είναι μια BMW RT. Εντάξει, αγγλικά είναι αυτά, αλλά δεν πειράζει. Αρέσει το τέτοιο, αρέσει όμως το κουκά. Είναι 1150 κυβικά. Είναι φτιαγμένες για τέτοιες καταστάσεις ή απλά έτυχε να έχεις μια δουλειά? Η δικιά μου είναι touring μοτοσυκλέτα, είναι τουρισμού. Κάτσε να πέβω λίγο, είναι τώρα επειδή ασχολείσαι με αυτά, είναι σαν να βλέπεις Champions League σε καναπέ. Α, εντάξει, οκ. Κατάλαβα τώρα. Με χαρά είναι. Αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τη δική σου, έτσι. Πάνω κάτω, ναι. Ναι, είναι για tour δηλαδή και η δική σου μηχανή. Ας πούμε, ναι. Το ας πούμε με φοβίζει. Γιατί, ρε παιδιά, ας πούμε. Είναι και λίγο πιο γρήγορο. Προσφέρεται και για άλλα πράγματα. Ναι, προσφέρεται και για άλλα πράγματα. Για μεγάλες αποστάσεις και με μεγάλες ταχύτητες. Εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό να μου πεις εκείνο που πρέπει να μου πεις, γιατί από τώρα το προμοτάρουμε ή όχι? Όχι ακόμα. Ωραία. Να πω βέβαια εδώ στους ακροατές μας ότι θα ξανάρθετε, γιατί πρέπει να κάνουμε έστω και με καθυστέρηση μια κουβέντα για ένα γεγονός που έγινε 15 Οκτώβρη. Ναι, πριν από αυτό, με κάτι ξενύχτια, κάτι τέτοια πράγματα. Πήγαμε αρκετά καλά. 2 στους 30 ήταν οι πιωμένοι, αλλά αυτό είναι πολύ καλό νούμερο. Αν σκεφτείς τι πίνουμε γενικότερα ως Έλληνες και ιστορίες για αγρίους, έτσι. Οπότε θα ξαναπούμε. Σύντομα, σε καμιά εβδομάδα θα σε ξαναβλέπω εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, θα κοιτάξω να μην είμαι εγώ αυτή τη φορά. Εντάξει, απλά ναι, να φέρεις τις κοπελίτσες που ήταν εκεί είναι πιο καλά. Ναι, ναι, ναι. Τη Βαγγελιό. Απαραίτητη. Τον Μπάμπι, όχι, δεν χρειάζεται. Μα φέρνουμε και τον Μπάμπι, μωρέ. Όχι, δεν θέλουμε Μπάμπι. Δεν θέλουμε Μπάμπι. Όχι. Θα το κανονίσουμε. Έτσι, πρόβλημα. Γυναίκες προτιμούμε. Γυναίκες. Έτσι, αυτό είναι πάνω από καλύτερο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά της Λεμόν. Τώρα ξαναπούμε τα ονόματα, δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Πανός, η Εμμανουέλα, γιατί δεν θυμάμαι το άλλο. Βασιλάκη, νομίζω, αλλά νομίζω. Ο κύριος Νομικός. Έμεινα στο κύριος. Μη βαράς, εντάξει. Να χαρά είμαστε. Εντάξει, οκ. Okay. Τον Κουκά από εδώ πέρα, που τον έχουμε μόνιμο κάτοικο. Λοιπόν, να περνάτε καλά, να χαίρεστε τις μηχανές, γενικότερα τις εξορμήσεις που κάνετε. Εσείς και τα λεμόνια σας, εγώ με κίτρο το έχουμε ξαναπεί. Και όλα τα υπόλοιπα.